Οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε θέσεις μάχης σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, αφού το σενάριο να μας χτυπήσει εκ νέου την πόρτα κορονοϊός είναι ορατό. Ένα νέο κύμα έξαρσης του ιού τους προσεχείς μήνες είναι ορατό. Δεν αναμένουμε ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα στην Κύπρο. Γνωρίζουμε καλά ότι θα υπάρξουν νέες λοιμώξεις. 103 ημέρες πέρασαν από τις 9 Μαρτίου, από όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός στην Κύπρο και ο απολογισμός, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, είναι πως τα καταφέραμε και είμαστε πανέτοιμοι πλέον να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα έξαρσης του ιού. Είμαστε όλοι πιο έμπειροι, πιο επαρκείς, πιο έτοιμοι. Η πρωταρχική μας έγνοια ήταν η θωράκιση του συστήματος υγείας. Το μεγάλο στοίχημα για τις μονάδες εντατικής θεραπείας κερδίθηκε. Σε αγώνα δρόμου επιδόθηκε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ενδυναμώσει τόσο σε υποδομές όσο και σε έμψυχο δυναμικό το νευραλγικό πόστο της εντατικής. Ενισχύσαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μόλις 25 μέρες πετύχαμε τη δημιουργία της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας, που ευτυχώς δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας κάνει αναφορά και στα λάθη που έγιναν κατά την πανδημία. Οτιδήποτε παρουσιάστηκε εντοπίστηκε άμεσα από τους εμπλεκόμενους και άμεσα είχαν εξευρεθεί και οι λύσεις.